Κύριε Δήμαρχε, κύριε Παπτσόγλου, καλησπέρα. Να ευχηθούμε συγχαρητήρια. Χθες είχαμε τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας. Νέος πρόεδρος, λοιπόν, για 5 χρόνια στο τιμόνι της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας. Αρχικά, θερμά συγχαρητήρια, καλή δουλειά, καλή θητεία να έχετε. Να είστε καλά, ευχαριστώ από καρδιάς. Ναι, είναι ιδιαίτερη τιμή και θα ήθελα από εδώ να ευχαριστήσω και δημόσια για πολλωστή φορά όλους τους συναδέλφους δημάρχους και όχι μόνο και αυτοδιοικητικούς που έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου για να είμαι ο επόμενος πρόεδρος για την επερχόμενη πενταετή θητεία την αυτοδιοικητική ως πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας. Ένας ρόλος ιδιαίτερα σημαντικός με αρκετές ευθύνες μέσα σε όλες τις υπόλοιπες ευθύνες που έχει ένας δήμαρχος διοικώντας το Δήμο του. Κύριε Δημαρχέ, είστε στην πρώτη γραμμή της αυτοδιοίκησης χρόνια τώρα με πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σε ζητήματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση και βέβαια πολλά έργα σε επίπεδο πιλωτικό, θα έλεγα. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλά. Ξεχωρίζω την Εμποροπανήγυρη, το ράλι και πολλά ακόμη θέματα και ζητήματα. Ιαματικά λουτρά, μένω σε αυτά γιατί είναι θέματα και ζητήματα που θα τα αναπτύξουμε κάποια άλλη στιγμή σε μια εκπομπή που θα έχουμε για να έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολύ περισσότερα τώρα. Ποιοι οι στόχοι που βάζετε ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας και το ρωτάω αυτό γιατί τρέχουν και πάρα πολλά θέματα. Έχουν αλλάξει και τα δεδομένα στην αυτοδιοίκηση. Παραμένει πάντα το πρόβλημα με τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης, αλλά μπαίνουν και νέα δεδομένα για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθώς περάσαμε στην απολιγνητοποίηση και στην μεταλιγνίτη εποχή που φέρνει τα πάνω κάτω. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Τα θέματα της αυτοδιοίκησης πάντα ήταν σοβαρά και στο προσκήνιο. Φυσικά με πρωτεύοντα ρόλο σε όλο αυτό το κομμάτι της επιπλέον οικονομικής επιφόρτησης της ενεργειακής, της μεγάλης ενεργειακής δαπάνη στην οποία υπόκεινται πλέον η Δήμη και όχι μόνο, όπως και όλη η υπόλοιπη κοινωνία. Και σε αυτό το πνεύμα, για έναν επιπλέον ρόλο και λόγο ως Δυτική Μακεδονία που πάντα αποτελούσε τον ενεργειακό πυλώνα, τον πρώτο ενεργειακό πυλώνα όλης της Ελλάδας, έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να είμαστε αδιάφοροι και πέρα από διεκδικήσεις όταν μάλιστα βρισκόμαστε στην, όπως πολύ ορθά είπες αγαπητή Κατερίνα, στην μετά λιγνίτη εποχή, στην λιγνητική, στην μεταλιγνητική μετάβαση όπως λέμε. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει οι Δήμοι να παίξουν όλοι μαζί, άρα σε επίπεδο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, έναν πολύ σημαντικό ρόλο να απαιτήσουμε το απόλυτα απλό μεν, αλλά ουσιαστικό την ενεργειακή αυτάρκεια των Δήμων, γιατί δυστυχώς είναι το νούμερο ένα που απασχολεί αυτή τη στιγμή όλους τους Δήμους. Δεν υπάρχει κανένας Δήμος που να μην υποφέρει από αυτή τη φόρτιση την οικονομική που οφείλεται κυρίως στην αύξηση της τιμής της ενέργειας. Αυτό θα είναι το πρώτο στο μέλημά μας με σύμπνοια συνεργασία, συμβόρευση αλλά και πολύ μεγάλη κουβέντα παράλληλα με την κεντρική διοίκηση της χώρας πρέπει να επιληθεί οριστικά και όχι με ημίμετρα. Κύριε Παπτσόγλου, και κάτι ακόμη που συζητήθηκε χθες, αν θέλετε, άφησε κάποιες αιχμές ο κύριος Ζευκλής, κάτι για σκιές, ότι ο ρόλος της ΠΕΔ δεν είναι μόνο συνδικαλιστικός και επειδή εσείς πάντα μιλάτε δυνατά και φανερά, αντιπρόεδρος στην προηγούμενη ΠΕΔ,
Και ζήτησε ο κύριος Δασταμάνης να τοποθετηθεί στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΑ, γιατί δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Ένας άνθρωπος που αγωνίστηκε χρόνια και εσείς δίπλα του ως αντιπρόεδρος. Θα έχετε λοιπόν μια τέτοια συζήτηση? Ναι, φυσικά δεν έχουμε καμία αντίρρηση, όταν μάλιστα να μην ξεχνάμε ότι στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ οι περισσότεροι συνάδελφοι που ήταν παρόντες, άλλωστε με αφορμή και την κοπή της Βασιλόπιτας για το 2024, εξήραν τον ιδιαίτερο ρόλο του Προέδρου του απερχόμενου του Γιώργου του Δασταμάνη για τον τρόπο που διοίκησε την ΠΕΔ σε δύσκολη περίοδο. Μην ξεχνάμε ότι όλη η πανδημία ήταν στο ξεκίνημα αυτής της αυτοδιοικητικής περίοδου, αλλά σε απόλυτη συνεργασία με όλους τους συναδέλφους και τα παιδιά της διοίκησης της ΠΕΔ, τα οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί δίνουν και αυτά τον δικό τους ουσιαστικό αγώνα. Κύριε Παπτσόγλου, μένουμε εδώ. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Θα τα λέμε αρκετά συχνά. Άλλωστε, η αυτοδιοίκηση είναι στο πεδίο μας, στο πεδίο της ενημέρωσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Δημαρχέ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε να εκφράσουμε τις απόψεις μας, τις θέσεις μας, και όχι απλά τα προσωπικά πιστεύω, αλλά ότι θα διεκδικήσουμε ως κοινή συνισταμένη όλων των συναδέλφων. Να είστε καλά, δύναμη και κουράγιο, κύριε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ. Ευχαριστούμε. Ναι, ναι.